Το έκτο ταξίδι του στη Μέση Ανατολή πραγματοποιεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Τζον Κέρι, που θα επικεντρωθεί στις τελευταίες εξελίξεις στην Αίγυπτο, καθώς και στις προσπάθειες εξέβρεσης ειρηνευτικού διακανονισμού μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων. Ο κύριος Κέρι επιστρέφει στη Μέση Ανατολή μετά από συνομιλίες στην περιοχή τον περασμένο μήνα, οι οποίες παρήγαγαν πραγματική πρόοδο, όπως είχε δηλώσει, και πιστεύει πως με λίγη ακόμη δουλειά θα μπορούσαν να αρχίσουν απευθείας συνομιλίες μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Οι τρέχουσες ειρηνευτικές προσπάθειες στη Μέση Ανατολή βασίζονται σε πρωτοβουλία του Αραβικού Συνδέσμου, που περιλαμβάνει ανταλλαγές εδαφών, έτσι ώστε το Ισραήλ να μπορέσει να διατηρήσει κάποιους από τους οικισμούς στη Δυτική Όχθη. Η συμμετοχή της διεθνούς κοινότητας σε αυτή τη διαδικασία είναι κρίσιμη σημασίας, σύμφωνα με την Υπουργό Δικαιοσύνης του Ισραήλ, Τσίπι Λίβνη. Θεωρώ το ρόλο της διεθνούς κοινότητας στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή εξαιρετικά σημαντικό. Ελπίζω πως οι απευθείας συνομιλίες μεταξύ των πλευρών θα ξαναρχίσουν, αλλά η διεθνή συνεισφορά είναι πολύ σημαντική για μας. Η εξέβρεση λύσης με βάση την ιδέα των δύο κρατών για δύο λαούς αποτελεί προτεραιότητα για τον πρόεδρο Ομπάμα, λέει ο καθηγητής Ακμπάρ Αχμέντ του Πανεπιστημίου American εδώ στην Ουάσιγκτον. Στη δεύτερη τετραετία του, ένας πρόεδρος μπορεί να λειτουργήσει πιο θαραλέα γιατί σκέφτεται την υστεροφημία του. Τώρα συνεργάζεται με τον κύριο Κέρι, που είναι σκεφτόμενος άνθρωπος που κατανοεί τη σπουδαιότητα μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων. Η τελευταία αυτή ειρηνευτική προσπάθεια πραγματοποιείται ενώ η κυβέρνηση Ομπάμα προσπαθεί να διαχειριστεί τις προσδοκίες που προκύπτουν από τη λεγόμενη Αραβική Άνοιξη, λέει ο πρώην πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ, Ντάνιελ Κούτσερ. Πρόκειται για χρόνια διαμάχη που μέχρι τώρα έχει υπερβεί τις δυνατότητες όλων να την επιλύσουν. Έχει όμως επηρεάσει σημαντικά τα αμερικανικά συμφέροντα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μέρος του προβλήματος, πιστεύουν πολλοί Άραβες. Εάν ο Τζον Κέρι πετύχει επανέναρξη των συνομιλιών, αυτό θα βοηθήσει και τους ευρύτερους στόχους της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, σημείωσε ο κύριος Κούτσερ. Πιστεύω πως κάτι τέτοιο θα διέλυε την οργή των Αράβων και θα έδινε την ευκαιρία να κάνουμε αυτό που πρέπει σε άλλα πιεστικά ζητήματα, όπως η Αίγυπτος και η Συρία. Τα κύρια θέματα που θα απασχολήσουν τις επαφές του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών με ανώτερους αξιωματούχους του Αραβικού Συνδέσμου θα είναι ακριβώς αυτά, δηλαδή η επιδεινούμενη κατάσταση στη Συρία και την Αίγυπτο. Άννα Καραγιανοπούλου, VOA, Washington.